Καλησπέρα σε όλους. Απόψε ο Ορίζοντας ταξιδεύει στην Ελληνοβουλγαρική Μεθόριο και στα ευρωπαϊκά σύνορα που διασχίζουν όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Οι Έλληνες προκειμένου να στήσουν επιχειρήσεις, να κάνουν τα ψώνια τους στην αγορά και να δοκιμάσουν την τύχη τους στα καζίνο. Στην ίδια περιοχή που στηρίζει την επιχειρηματικότητα και ελπίζει στην ανάπτυξη, ανθεί μέχρι και στις μέρες μας το λαθρεμπόριο τσιγάρων και ποτών και δρά η μαφία του σκραπ. Θα έλεγε κανείς ότι η Ελληνοβουλγαρική Μεθόριος έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας άγριας βαλκανικής δύσης. Έχουμε σταματήσει τέλη Δεκέμβρη του 2014. Το εργοστάσιο παρουσίαζε ζημίες συνεχόμενες επί 1,5 έτος. Πλέον έχουμε προετοιμαστεί για να μεταφέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής στη γείτονα. Δημιουργήθηκε ολόκληρη βιομηχανία δημιουργίας εταιρικών σχημάτων στη Βουλγαρία. Σε μια μέρα μπορείς να κάνεις μια εταιρεία, μια μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ας πούμε. Πόσο σου στοιχίζει μια εταιρεία μαϊμού στη Βουλγαρία? Από 500 μέχρι 1.000. Γιατί να φτιάξει κάποιος μια εταιρεία μαϊμού? Για να κρέμεται κάτω από αυτές ένα πολυτελές αυτοκίνητο ή να κρέμεται κάτω από αυτές ένα ακίνητο. Ή γενικότερα επειδή ο ιδιοκτήτης τους ήθελε να αποφύγει κάτι το οποίο στην Ελλάδα του προκαλούσε πρόβλημα, κυρίως στο φορολογικό επίπεδο. Οι αετζίδες που έρχονται, τι δουλειές κάνουν? Οι αετζίδες μεταφέρουν κέρδη. Δηλαδή, εξόπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν είναι αετζής, άλλος να κοιτάει το κέρδος του. Τι αετζής? Λογικό είναι. Καζίνο έχει, γυναίκες έχει, όρεξη να έχεις και λεφτά. Το καζίνο προσφέρει, όπως όλα τα καζίνο, διασκέδαση. Δηλαδή, θα πιεις το καφεδάκι σου, να πιεις το ποτό σου, να ακούσεις μουσική, να παίξεις λίγο, έχουμε εστιατόριο, θα φας. Πότε ήρθατε εδώ? 15 Απριλίου του 8. Και πώς το αποφάσισατε? Το αποφάσισα γιατί δεν έβγαινα στην Ελλάδα. Δεν φτάναν τα χρήματα. Οι ετικέτες στα ρούχα σας τι γράφουν? Made in Greece. Made in Greece. Ναι. Ναι. Όλα τα ρούχα. Όλα τα ρούχα μας γράφουν ότι είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι φτιάχνονται εδώ. Αφού όλα τα υλικά από εκεί έρχονται. Τώρα εντάξει, εδώ μόνο η ραφή είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Ο κόσμος εδώ που δούλευε, τι έγινε? Απολύθηκε. Πόσα άτομα? 20. Στη Βουλγαρία θα προσλάβετε, φαντάζομαι, Βούλγαρους για αυτή τη δουλειά. 40. 40. Με όσα χρήματα δίνατε για τους 20 στην Ελλάδα? Λιγότερα. Ακολουθώ Σκόντα Καραβάν Ασημή. Έχει κάνει ύποπτες κινήσεις. Κλείστε το αυτοκίνητο, εγκλωβίστε το. Τι είδους περιστατικά αντιμετωπίζετε συνήθως? Πιο πολύ έχουμε λαθροδιακίνηση τσιγάρων, ποτά, το παράνομο ενόπνευμα, όπλα, ναρκωτικά. Ακριβώς εδώ που είναι η Σιδηρόβεργα, το είχανε κλείσει και στο κλειστό χώρο μέσα υπήρχαν 1.000 μπουκάλια ουίσκι. Αυτή η γέφυρα ήταν στρατιωτική. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουν κλαπεί πάρα πολλά σιδερένια κομμάτια της. Ειδικά εδώ στην περιοχή μας, μας έχουν ρημάξει και τα νεκροταφεία ακόμα, όπου παίρνουν καντήλια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εγώ πλέον έχω φτάσει στο σημείο να λέω, ρε παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να κλέψετε, τα κλέψετε όλα. Νομίζω ότι έχει χαρακτηριστικά άγριας βαλκανικής δύσης. Το ωραίο είναι ότι την χαρακτηρίζεις έτσι και ταυτόχρονα είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν υπάρχει τελωνείο σήμερα στον Προμαχώνα, γιατί από τότε που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βουλγαρία, το τελωνείο του Προμαχώνα έχει κατεργηθεί και οι αρμοδιότητες έχουν πάει στο τελωνείο Σερών. Όμως εδώ στο παλιό κτίριο αυτό που ήταν το τελωνείο, έχει εγκατασταθεί η ομάδα δίωξης του τελωνείου Σερών πλέον, η οποία κάνει ελέγχους στα φορτηγά και στη διακίνηση, με σκοπό να ελέγξει τις ενδοκινητικές πλέον συναλλαγές και τα προϊόντα που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα προϊόντα αυτά είναι τα τσιγάρα, τα καπνικά, τα ποτά, τα πετρελοειδή. Επίσης κάνουν και ελέγχους για ναρκωτικά, το οποίο είναι και αυτό στην αρμοδιότητα των τελωνίων, για παραποιημένα προϊόντα, για τη διακίνηση των φορτηγών, αν διακινούνται σωστά και με τα σωστά έγγραφα, και κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους. Όταν ένα μπουκάλι ουίσκι επιβαρύνεται στη Βουλγαρία με 2,7 ευρώ και στην Ελλάδα με 10,5 ευρώ, σε κάθε μπουκάλι έχει διαφορά 8 ευρώ. Ένα κυβότιο δηλαδή είναι 100 ευρώ αμέσως. Αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το κίνητρο αυτών που κάνουν αυτές τις ενέργειες. Εδώ αυτό το φορτηγάκι, άμα κοιτάξετε πίσω εκεί τη σιδηρόβεργα που είναι, το είχαν κλείσει ειδικά και είχαν βάλει από μπροστά τα τελάρα και από πίσω είχε 1000 μπουκάλια ουίσκι αυτό εδώ. Ονομάζομαι Ναζηρίδου Αθηνά, είμαι πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Βυρώνιας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη στρατιωτική γέφυρα που ένωνε παλιότερα τη Βυρώνια με τα υπόλοιπα χωριά του κάμπου, Γόνιμο, Μεγαλοχώρη, Ηράκλεια κτλ. Τα τελευταία χρόνια έχουν κλαπεί πάρα πολλά σιδερένια κομμάτια της και δεν ξέρουμε φυσικά που βρίσκονται. Έχουν κλέψει κατά καιρούς και σχάρες από τα χωριά μας, ομβρίων υδάτων και όλα αυτά. Από τις πισίνες του χωριού μας πριν περίπου ένα μήνα φέρεσαν αντλίες και διάφορα τέτοια. Όλα τα καλώδια μέσα από τους τοίχους ή από τον κήπο που υπήρχαν στη γη, τα έχουν ξεπατώσει. Καλώδια χαλκού. Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει τίποτα πλέον εκεί, είναι λαϊλατημένο και εκείνο το σημείο. Χτυπάνε εγκαταστάσεις του ΟΣΕΚ, καθώς επίσης στην περιοχή μας σε αντλιοστάσια και με διάφορους τρόπους προσπαθούν να τα βγάλουν στη Βουλγαρία. Το σίδερο και το χαλκό δηλαδή. Το σίδερο και το χαλκό. Και πώς το κάνουν? Το βγάζουν έξω, είτε παράνομα. Πού παίρνουν? Περνάνε ως συνήθως από σημεία τα οποία δεν ελέγχονται. Αυτά τα παίρνουν στη Βουλγαρία, τα λιώνουν ή τα πουλάνε όπως είναι. Ήρθανε με αυτοκίνητο, δέσανε τη μεγάλη γεννήτρια που υπήρχε έξω, την τράβηξαν, έσπασαν τα πάντα εκεί, την πήρανε και έκαναν μεγάλη ζημιά, η οποία για να διορθωθεί απαιτείται κάποιο μεγάλο οικονομικό κόστος. Υπάρχουν βιομηχανικές περιοχές ανά τη Βόρεια Ελλάδα, όπου κουφάρια εργοστασίων γίνονται αντικείμενο κλοπών και αρπαγών από τσιγκάνους, οι οποίοι παίρνουν ό,τι μπορεί να αξιοποιηθεί. Αυτό το υλικό έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές ότι μεταφέρεται στην άλλη πλευρά των συνόρων για τα περαιτέρω. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχουν κλέψει και χαλκό από τα κημητήρια των χωριών μας. Όχι μόνο από το δικό μας, από πολλά χωριά της περιοχής, καντήλες, ανθοδοχεία και τέτοια. Εγώ πλέον έχω φτάσει στο σημείο να λέω, ρε παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να κλέψετε, τα κλέψετε όλα. Το σκράπ, η κλοπή μεταλλικών αντικειμένων, είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Έχει εκπονήσει το αρχηγείο ειδικές δράσεις, ειδικές διαταγές, γίνονται ειδικές εξορμήσεις για το θέμα αυτό. Έχει ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση στους κλεπταποδόχους, αυτούς που δέχονται τα μεταλλικά αντικείμενα, κυρίως οι μάντρες ή νόμιμες ή παράνομες. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορα αυτοκίνητα, οποία έχουν κατασκευθεί για διάφορες παραβάσεις. Άλλοι είχαν μεγάλες ποσότητες ποτών, καπνό,
μετέφεραν παράνομους μετανάστες στο εξωτερικό και διάφορες άλλες παραβάσεις. Εδώ έχουμε ένα φορτηγό το οποίο κατασχέθηκε. Έχει σιδερικά καλώδια. Από αυτό το καλώδιο βγάζουν το πλαστικό, μένει ο χαλκός, τον οποίο το λιώνουν και τον εκμεταλλεύονται. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα εκκλησιαστικό είδος. Τα παίρνουν και αυτά εδώ πέρα, ειδικά εδώ στην περιοχή μας. Μας έχουν ρημάξει και τα νεκροταφεία ακόμα, όπου παίρνουν καντήλια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Συμβαίνουν συχνά τέτοια περιστατικά. Απλούστατα το τελευταίο διάστημα δεν περνάνε από το χώρο του Τελωνίου, επειδή γνωρίζουν ότι έχει έλεγχο και κοιτάζουν από άλλους δίωδους να φύγουν στη Βουλγαρία. Τι μήκος έχουν τα σύνορα στη Βουλγαρία? Η οριογραμμή από τα όρια Κιλκής Σερών μέχρι και τα όρια Δράμας Σερών είναι 75 χιλιόμετρα. Κατά μήκος της οριογραμμής από την πλευρά που βλέπουμε στα δεξιά μας μέχρι να φτάσουμε κοντά στην οριογραμμή είναι ο ποταμός Τριμώνας. Από την άλλη πλευρά έχουμε το ποτάμι Μπίστριτσα, η ονομασία του, και μετά από ένα σημείο ακολουθεί και είναι ορεινή η οριογραμμή. Περάσματα λαθρομεταναστών δεν υπάρχουν. Είναι όλη η οριογραμμή για μας περάσματα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί από ένα α σημείο, αν θα περάσει κάποιος, μπορεί να περάσει και από το σημείο β. Οπότε όλη η οριογραμμή, είτε μέσα από το δίκτυο πληροφοριών που έχουμε, είτε από τις επόμενες πυροβολίες που κάνουμε, κοιτάζουμε να εποπτεύουμε ώστε να υπάρχει και η ανάλογη πρόληψη και η καταστολή. Όταν θα υπάρξει, ναι, θα την κάνουμε. Τι είδους περιστατικά αντιμετωπίζετε συνήθως? Πιο πολύ έχουμε λαθροδιακίνηση τσιγάρων, ποτά, το παράνομο ενόπνευμα, όπλα, ναρκωτικά. Εδώ που είμαστε, τι βλέπουμε? Απέναντί μας είναι η ορογραμμή με τον ποταμό Μπίστριτσα. Απέναντί μας βλέπουμε τα βουλγάρικα χωριά. Ακολουθεί μέχρι ένα σημείο ο ποταμός και καταλήγει μέχρι στο βάθος, αν βλέπετε, και συνεχίζει η ορογραμμή. Τον Άγιο Αθανάσιο, λίγο, αν μπορέσουμε να... Η υπόθεση που θυμάστε? Η υπόθεση ήταν πάλι με τσιγάρα. Πριν 15 μέρες περίπου που είχαμε ένα φορτίο, έγινε η ανάλογη καταδίωξη. Μέσα από το δίκτυο πληροφοριών έγινε η παρακολούθηση συγκεκριμένης κλούβας. Την καταδιώξαμε, μπλοκάραμε το φορτηγό και έγινε η κατάσχεση της ποσότητας των τσιγάρων. Πήγαινα από πίδιο. Διαβίβαση στο πήγαινα. Ακολουθώ Σκόντα, καραβάν, ασημί. Έχει κάνει δύο κινήσεις. Κλείστε το αυτοκίνητο, εγκλωβίστε το. Σβήσε τη μηχανή με το δεξί χέρι. Βγες σιγά σιγά έξω. Τα χέρια στο κεφάλι πλέξτα. Έλα αργά πίσω με βήματα. Σταμάτησε. Δεξιά. Διαβούλα δεξιά. Άρχισε τα πόδια. Γίνονται όλα καθημερινά στα σύνορα και στην είσοδο και στην έξοδο από τη χώρα. Στον οδικό άξονα που συνδέει τον Προμαχώνα. Μην ξεχνάτε όμως, εκτός των άλλων, ότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος οχημάτων, φορτηγών, γιοταχή, προσώπων, τα οποία έχουν καθημερινά διέρχονται την Μεθόριο. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να γίνεται καθολικός έλεγχος. Με 6 άτομα προσπαθούμε να φυλάξουμε τον Προμαχώνα, με 6 τελωνιακούς. Οι Βούλγαροι, αντίστοιχα, μέσα σε κάθε βάρδια έχουν 15 τελωνιακούς, σε κάθε βάρδια. Εμείς, θα δείτε, σε κάθε βάρδια έχουμε 1-2 άτομα το πολύ. Οι Βούλγαροι έχουν γεφυροπλάστιγκα πάνω στο διάδρομο εισόδου, έχουν τα σκάνερ, έχουν ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των εισερχομένων φορτηγών και εμείς έχουμε τρύπες που πέφτουν στα φορτηγά. Η εγκατάλειψη του Τελωνίου σε ένα μεγάλο μέρος, εκτός από το δόστρωμα που βλέπουμε
Με δυσκολία γίνεται η κίνηση των αυτοκινήτων και των φορτηγών. Φαίνεται και σε αυτά τα μηχανήματα. Αυτά εδώ τα μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί το 2004 για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι μηχανήματα τα οποία ανοιχνεύουν εκρηκτικές ύλες. Με το που έσβησε η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, σταμάτησαν να δουλεύουν και αυτά. Δεν υπάρχει ούτε προσωπικό να τα δουλέψει, ούτε τίποτε. Ζητάμε χρόνια από το Υπουργείο Οικονομικών μια γεφυροπλάστιγγα να τη βάλουμε στο διάδρομο εισόδου, εδώ που βλέπετε, ώστε τα εισερχόμενα φορτηγά και για το φόβο των Ιουδαίων. Μπορεί να μην τα ζυγίζουμε όλα, αλλά να ξέρουν ότι θα ζυγιστούν. Έρχονται φορτηγά τα οποία είναι βολίδες με 30 και 40 τόνους φορτίο και βγαίνουν στο δρόμο και προκαλούν δυστυχήματα που θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει αυτά αν ήμασταν οχυρωμένοι. Για 30.000 σου κάνει μια γεφυροπλάστιγγα. Τι να σας πω τώρα, οι Βούλγαροι έβαλαν γεφυροπλάστιγγες και κατά την έξοδό τους στη Βουλγαρία και πιάσαν πριν από λίγες μέρες ένα φορτίο με 15 τόνους αλκοόλ. Την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανθρωπιστική κρίση και μαστίζεται από την ανεργία, Έλληνες επιχειρηματίες περνούν τα σύνορα και μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε χώρες με χαμηλή φορολογία και ακόμη χαμηλότερα μεροκάματα. Μια τέτοια χώρα είναι και η Βουλγαρία. Η διαδικασία για την ίδρυση μιας επιχείρησης είναι τόσο απλή, φθηνή και γρήγορη, που το σύνολο των ξένων επενδύσεων στη χώρα αγγίζει σήμερα τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι κοινό μυστικό ότι ένας μεγάλος αριθμός από τις νεοσυσταθήσεις επιχειρήσεις είναι εταιρείες φαντάσματα. Δηλαδή εταιρείες που ιδρύθηκαν με μοναδικό σκοπό τη φορό αποφυγή. Η δουλειά του εργοστασίου εδώ είναι να παράγει πρώτη ύλη για εταιρείες συσκευασίας τροφίμων για ελληνικές βιομηχανίες. Συγκεκριμένα έχουμε η πρώτη ύλη μας είναι τα μπουκάλια του εμφιαλωμένου νερού, τα γνωστά, τα οποία τα φέρνουμε εδώ στο εργοστάσιο και τα επεξεργαζόμαστε. Παίρνουμε τις μπάλες αυτές, τις βάζουμε στη μηχανή μας εδώ, τη γραμμή παραγωγής. Εδώ έχουμε τις ταινίες διαλογής, εδώ το προσωπικό εργαζόταν και έκανε μία διαλογή του υλικού ανάλογα με την ποιότητα ή την καθαρότητα που θέλαμε. Εδώ έβγαιναν τα μπουκάλια καθαρά προπλημένα, απαλλαγμένα από το μεγαλύτερο ποσοστό της σκόνης και της βρωμιάς που είχαν και μπαίνανε μέσα στους σπαστήρες, όπου οι σπαστήρες η δουλειά τους ήταν να τα κόβουν, να τα τεμαχίζουν σε μικρά κομματάκια, νυφάδες τα λέμε, και βέβαια μπαίνοντας μέσα στο σύλλο, εδώ αποθηκευόταν το υλικό και ήταν έτοιμο πλέον για να πωληθεί στις βιομηχανίες αυτές της συσκευασίας τροφίμων. Γίνονται αυτά τα γνωστά τα κουπάκια που έχουν τις φράουλες, τα αγκουράκια, αυτά που γνωρίζουμε όλοι στα μανάβικα. Τώρα έχετε σταματήσει να δουλεύετε, όποτε. Έχουμε σταματήσει τέλη Δεκέμβρη του 2014. Γιατί? Διότι το εργοστάσιο παρουσίαζε ζημίες συνεχόμενες επί 1,5 έτος. Και πού πήγαινε αυτή η ιστορία? Αυτή οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή, στο κλείσιμο. Και πώς την πήρε? Στη χρεοκοπία. Και για να την προλάβουμε, σταματήσαμε την λειτουργία του, ώστε να σταματήσει η οικονομική κατρακύλα, ας πούμε. Και πλέον έχουμε προετοιμαστεί για να μεταφέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής στη γείτονα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ξεκινάνε σταδιακά να φεύγουν προς τη Βουλγαρία ή να μεταφέρουν εκεί τμήματα των εταιριών τους, σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και καθ' όλη τη διάρκεια 2000 και έπειτα. Είναι διαφόρων ειδών εταιρείες οι οποίες φεύγουν, με κύριο στόχο την αποφυγή της φορολογίας και της εκμετάλλευσης του καλύτερου ασφαλιστικού καθεστώτος και ταυτόχρονα και τα πιο φθηνά εργατικά χέρια τα οποία συνεχίζει να έχει η Βουλγαρία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πρώτα μετακινήθηκαν εκεί οι τράπεζες, απέκτησαν οι ελληνικές τράπεζες κυρίαρχο ρόλο, ηγετικό ρόλο στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας, δημιούργησαν την απαραίτητη πλατφόρμα για να μπορέσουν στη συνέχεια τα ελληνικά κεφάλαια να πάνε πάνω.
Και μετά πήγαν οι μεγάλες επιχειρήσεις, το κομμάτι της βαριάς βιομηχανίας, στο κομμάτι της κλωστοϊφαντουργίας, των τηλεπικοινωνιών. Ήταν οι πρώτοι μεγάλοι παίκτες οι οποίοι εμφανίστηκαν εκεί και άρχισαν τις επενδύσεις. Μαζί με αυτές να πω επίσης ότι έχουμε και τις πρώτες μεγάλες τοποθετήσεις σε ακίνητη περιουσία στην Βουλγαρία, που θα οδηγούσε στη συνέχεια και στη δημιουργία μεγάλων επενδύσεων real estate, οικιστικών και εμπορικών. Εγώ ονομάζομαι Λεωνίδας Γιάκας. Είμαι εδώ πέρα προϊστάμενος, ας πούμε, της φίρμας εδώ. Τι βιοτεχνία είναι αυτή? Βιοτεχνία με ρούχα. Κατασκευάζουμε ρούχα. Είναι όλα για εξαγωγή όμως, δεν είναι κάτι για την Ελλάδα, τα στέλνουμε όλα έξω. Σε ποιες χώρες? Ολλανδία πιο πολύ πάνω. Ολλανδία, Γερμανία και πάνω. Οι ετικέτες στα ρούχα σας τι γράφουν? Made in Greece. Made in Greece. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα ρούχα. Όλα τα ρούχα μας γράφουν ότι είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι φτιάχνονται εδώ. Αφού όλα τα υλικά από εκεί έρχονται. Τώρα εντάξει, εδώ μόνο η ραφή είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Μόνο η ραφή κάνουμε εδώ και τη συσκευασία. Όλα τα άλλα υλικά, πανιά, κλωστές, ετικέτες, καρτελάκια, όλα έρχονται από την Ελλάδα. Πόσο καιρό στην Βουλγαρία? Εδώ τώρα η βιοτεχνία είναι 7-8 χρόνια. Εδώ είμαστε. Εγώ είμαι 20. 20 χρόνια στην Βουλγαρία. Από τους πρώτους δηλαδή. Πηγαίνω, έρχομαι. Ναι, από τους πρώτους. Ναι. Εδώ πρώτα είναι πιο μικρός ο φόρος από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Μετά εδώ πέρα μπορείς να βρεις πιο πολλά εργατικά χέρια. Τώρα μπορεί και στην Ελλάδα να έχει εργατικά χέρια, αλλά δεν έχει πλέον το επάγγελμα της γαζότριας. Δεν έχει. Τα μεροκάματα παίζουν κάποιο ρόλο, ότι είναι πολύ πιο φθηνά εδώ? Παίζουν. Εντάξει, το μεροκάματο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρόβλημα, γιατί στο μεροκάματο, ας πούμε, στην Ελλάδα οι γυναίκες δουλεύουν πιο πολύ, θα συμβγάλουν πιο πολύ δουλειά. Και μπορούμε κάπως έτσι να το ισοφαρίσουμε το μεροκάματο, που είναι εδώ πιο φθηνό από ότι είναι στην Ελλάδα. Εκεί πέρα, ας πούμε, δουλεύουν πιο πολύ με φιλότιμο που λένε. Εδώ δεν έχει τέτοιο πράγμα. Εδώ δεν έχει. Εδώ είναι μόνο τα λεφτά, τίποτα άλλο. Λέγομαι Μαυριδόπουλος Χρήστος. Είμαι από τη Λυτή Θεσσαλονίκη, ένα χωριό της Θεσσαλονίκης. Είμαι 10 χρόνια εδώ στη Βουλγαρία και αποφάσισα και εγώ να κάνω δουλειά. Η επιχείρησή σας ποια είναι? Έχω ένα ξενοδοχείο στο Μέλνικ, το ξενοδοχείο Ελιντρέχο. Τι έχει η Βουλγαρία που δεν έχει η Ελλάδα? Εδώ πέρα τα πράγματα είναι μετρημένα. Ξέρεις ποια είναι η φορολογία σου, ξέρεις ότι θα πληρώσεις και δεν περιμένεις κάτι που θα πέσει από πάνω. Δεν υπάρχει λόγος εγώ να ζω καθημερινώς με το άγχος για το τι θα συμβεί αύριο στις Βρυξέλλες και τι θα γίνει με τη δικιά μου επιχείρηση. Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου. Είναι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν τη Βουλγαρία ελκυστική για το επιχειρήν? Έχει 10% φορολογία. ΦΠΑ, επιστροφές γίνονται άμεσα. Βασικά οι Έλληνες ήρθαν πάνω για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στις τιμές των Κινέζων. Γιατί φθηνά μεροκάματα, φθηνά εργατικά και συνέχεια έρχονται. Κάθε μέρα έχω κόσμο που ενδιαφέρονται. Τι είδους δουλειάς? Όλες οι δουλειές. Όλα τα επαγγέλματα. Από εμπόρους, από βιοτέχνες, από μεταφορείς, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όταν προξεκίνησα εγώ να έρχομαι στο Πετρίς και στο Σαντάνς και εδώ, εκεί δεν είχε τίποτα. Ούτε αυτοκίνητα είχε έξω. Και τώρα έγινε όπως είναι η Θεσσαλονίκη, που δεν είναι που να παρκάρεις εδώ, αν πας πάνω στο κέντρο. Εδώ έρχονται οι Έλληνες κάθε μέρα για καφέ, για να ψωνίσουν πράγματα, για τα σούπερ μάρκετ, για τα... Κάθε μέρα έχουν τηλεφορία. Κωνσταντίνος Μιχούλης λέγομαι.
Θες και τα χρόνια. Εδώ δυσκολευόμαστε. Έκλεισε τα 70. Εδώ είμαι 7 χρόνια τώρα. Σε 15 μέρες ακριβώς κλείνω 7 χρόνια. Το αποφάσισα γιατί δεν έβγαινα στην Ελλάδα. Δεν φτάναν τα χρήματα. Το ενίκιο που πληρώνω εγώ είναι σε λέβα, 170 λέβα το μήνα. Και έχω μόνο κατοικία. Καλά είμαι. Πόσα ευρώ είναι? Ευρώ είναι 85 και κάτι. Είναι ένα μεγάλο σαλόνι, ένα υπνοδωμάτιο, μια ευρύχωρη κουζίνα και μπάνιο. Από την Αθήνα ήρθα εδώ. Άφησα τον πολιτισμό και ήρθα εδώ. Ανάγκα και θεοί πείθονται, δεν λέει. Γιατί από εδώ τα ψώνια? Αφού τι μας φτάνουν. 470 παίρνουν. Πού να τα κομπήσουν, πείτε μου. Πιο εύκολα είναι να έρθεις εδώ παρά. Μα είναι πιο κοντά. Στη Θεσσαλονίκη να πάω, θέλω περισσότερα καύσιμα. Βάλει τώρα αν είναι και σε ελληνικά χρήματα. Εδώ ποιες είναι οι ευκαιρίες? Τι είναι το καλό να πάρεις από εδώ? Το φαγό σου εγώ είναι πιο φθηνό από εμάς. Τα κατά ψέμα. Πιο φθηνό. Ακόμα και στο εστιατόριο. Πιο φθηνό είναι. Εγώ για να πάω στην Ελλάδα για να φάω, θέλει τουλάχιστον 10 ευρώ κατά άτομα. Ενώ με 10 ευρώ θα φάμε οι δυο μας. Ένα 80. Οι φράουλες. Τι είναι, καλή τιμή? 1,80. Καλή τιμή είναι, βέβαια. Αυτή την εποχή το φράουλο φυσικά. Τι πήρατε και πόσο έκανε? Μισό ευρώ. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι μήλα, αυτά τα μπανανέ. Πέντε ευρώ έχει στην Ελλάδα αυτή η σκούπα. Και εδώ την παίρνω τώρα, σαν να την παίρνω με 1,5, 1,60, 1,70. Το φαινόμενο της μικροεπιχειρηματικότητας και της μικροδραστηριότητας, η οποία αναπτύσσεται κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, έλαβε οριώδη μορφή από το 2009 και μετά και είναι αποτέλεσμα, θα έλεγα, της κρίσης στην ελληνική οικονομία. Έλαβε αρχικά μορφή με την αύξηση των φόρων στα καύσιμα. Εκεί ξαφνικά έγινε αντιληπτό ότι φεύγανε αυτοκίνητα από τις συνοριακές περιοχές, από την ελληνική πλευρά και πήγαιναν στη Βουλγαρία μόνο και μόνο για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Στη συνέχεια αυτό το φαινόμενο επεκτάθηκε και σε πολλά άλλα πράγματα. Σούπερ μάρκετ, γιατροί, οδοντίατροι, πολλές δραστηριότητες υλοποιούνται από Έλληνες πολίτες από την άλλη πλευρά των συνόρων στην Βουλγαρία. Στήθηκαν ολόκληρες επιχειρήσεις στις βουλγαρικές πόλεις που είναι κοντά στα σύνορα, ακριβώς για να εξυπηρετήσουν αυτή την ανάγκη. Εδώ στο Πέτριτς πρέπει να είμαστε γύρω στους 40-50. Σκόρπι. Δεν βρισκόμαστε τακτικά. Τώρα που άνοιξε ο καιρός, μπορεί να βλεπόμαστε. Οι περισσότεροι από εμάς τους Έλληνες που είμαστε εδώ, είμαστε οι τενεκέδες. Το μπρούτζινο και το καλό, το μέταλλο είναι στην Ελλάδα. Εδώ ήρθαμε τενεκέδες. Και οι συνταξιούχοι και οι επιχειρηματίες. Να μην τους βάλω όλους ένα σακί, το 95%. Από αυτούς που γνωρίζω και από αυτά που ακούω ότι κάνουνε. Τι κάνουν? Τι λέει ο κόσμος? Πρόσφατο παράδειγμα. Ήρθε ένας από τη Θεσσαλονίκη. 2 μήνες έψαχνε να βρει μαγαζί να κάνει εστιατόριο. Τελικά το βοήθησε. Βρήκε μαγαζί, το άνοιξε, ξεκίνησε. Στους 3 μήνες φέσωσε την κοινωνία και έφυγε. Και δεν είναι ο μοναδικός.
περάσαν αρκετοί. Έχει από βιοτέχνησες που είχαν εδώ πέρα μεγάλες βιοτεχνίες. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και πρόβλημα, γιατί μπορεί και αυτοί να μην πληρώθηκαν από κάπου ή από κάτω από την Ελλάδα ή από έξω από κάποιον πελάτη από το εξωτερικό και δεν άντεξαν εδώ πέρα και έφυγαν. Δεν τους πλήρωσαν ούτε τα φασόνια, το προσωπικό πληρώνουν και φεύγουν. Γυρνάνε στην Ελλάδα. Τα αφήνουν όλα όπως είναι εδώ και φεύγουν πίσω. Εγκαταλείπουν το εργοστάσιο, τις μηχανές, ναι, τα πάντα. Ναι. Όλα τα αφήνουν. Γιατί ας πούμε οι μηχανές και αυτά δεν αξίζουν όσο χρωστάει αυτός. Αν χρωστάει πολλά. Οι πραγματικές ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία έφτασαν συνολικά τα τελευταία χρόνια τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας παράλληλα 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Το 2013 οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στη χώρα ήταν 9.000. Μέσα σε ένα χρόνο έφτασαν τις 11.500. Μία στις τρεις από αυτές τις εταιρείες δηλώνουν ως έδρα πόλεις της Βουλγαρίας κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Τα στατιστικά νούμερα εμφανίζουν πολλές φορές πολλές χιλιάδες ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί και είναι εγκατεστημένες επάνω, αλλά στην ουσία πολύ λιγότερες είναι αυτές οι οποίες είναι πραγματικά ενεργές. Πολλοί τις ονομάζουν φαντάσματα ή ας το πούμε εταιρείες φακέλου, που το επιτρέπει αυτό ο βουλγαρικός νόμος, δηλαδή εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί μόνο και μόνο για κάποιους φορολογικούς σκοπούς. Όπως η αποφυγή της φορολογίας, της υψηλής φορολογίας, αλλά και για την εγγραφή ενδεχομένως αυτοκινήτων ή ακινήτων προκειμένου της αποφυγής της φορολογίας σε σχέση με τη χώρα μας. Έχει αρκετούς που έρχονται μόνο έτσι, κάνουν μια φίρμα και δεν κάνουν τίποτα, δεν τη λειτουργούν, μόνο έχουν μια φίρμα. Πιο πολύ για αυτοκίνητα να κάνουν και τέτοια, να κουβαλάνε αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Πόσοι Έλληνες στείλουν μια εταιρεία για το τίποτα, για ένα αυτοκίνητο, για τιμολόγιο? Πολύ και έτσι όπως γίνεται, αν δεν υπάρχει μια σταθερότητα στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό είναι μια, όχι αρρώστια, αρχίζουν σαν αναγκαιότητες αυτό. Στείνουν όλοι. Μπορεί να στήσει από ένας φοιτητής, στείνει μέχρι ένας, όλοι στείνουν. Λογικό είναι για τα αυτοκίνητα, για τα σκάφη τους. Δεν υπάρχουν τεκμήρια. Και όταν δεν υπάρχουν τεκμήρια μπορείς να παίξεις ακόμα πιο καλά. Πόσο εύκολο είναι να κάνεις μια εταιρεία? Πανεύκολο. Πανεύκολο. Δεν παίρνει χρόνο? Μια εβδομάδα. 400-600 λεύωνες από κάποιους, 400 ευρώ σε έναν δικηγόρο και σε μια εβδομάδα έχεις όλα τα χαρτιά, ό,τι θες. Έτοιμος. Έχεις δικιά σου εταιρεία? Ναι. Πόσο στοιχίζει να στήσεις μια εταιρεία, Μαϊμού? Εξαρτάται. Από 500 ευρώ, από 700, 1000. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή? Τα λογιστικά γραφεία. Πώς γίνεται? Εντάξει, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Σε μια μέρα μπορείς να κάνεις μια εταιρεία, μια μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ας πούμε. Δημιουργήθηκε ολόκληρη βιομηχανία δημιουργίας εταιρικών σχημάτων στη Βουλγαρία. Λογιστικά γραφεία μετακόμισαν επάνω, δημιούργησαν παραρτήματα ακριβώς για να διευκολύνουν αυτή την κίνηση. Έρχονται αργητοί? Ναι, έρχονται. Τι έρχονται και τι σας λένε? Να κάνει μια εταιρεία, να βάλει το αυτοκίνητό του. Τι τους απαντάτε? Ότι δεν ασχολούμαι. Γιατί? Γιατί εντάξει, δεν θα ήρθαμε να κάνουμε δουλειά, όχι. Είναι ένας μικρός φορολογικός παράδεισος στη Βουλγαρία για ορισμένους. Να σας πω έτσι ενδεικτικά ότι από όλο τον κόσμο περίπου, αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένες περίπου 40 εκατομμύρια επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχουν όλες αυτές 40 επιχειρήσεις, αλλά κυρίως έχουν ως σκοπό αυτό που αναφέρατε, δηλαδή το να αποτελούν ένα φορολογικό, να χρησιμοποιήσουν το φορολογικό πλεονέκτημα της χώρας μέσα σε αυτή την κατάσταση, την οικονομική που υπάρχει. Και φαντάζομαι δεν είναι μόνο ελληνικές. Όχι βέβαια, δεν είναι και ελληνικές, είναι από όλες τις χώρες. Το μεγαλύτερο μερίδιο λοιπόν των επιχειρήσεων μέχρι πριν από 5 χρόνια το κατήχε η Ελλάδα. Ήμασταν οι πρώτοι σε επιχειρήσεις αλλά και σε πραγματικές επενδύσεις. Με δεύτερη την Αυστρία και τρίτη τη Γερμανία. Οι συνέπειες για την επιχειρηματικότητα στην ελληνική πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν βαριές. Επιχειρήσεις δεν μπορούν έτσι να αναπτυχθούν, διότι ο ανταγωνισμός από την άλλη πλευρά των συνόρων είναι αδυσόπιτος. Έχουμε ακριβό πετρέλαιο σε σύγκριση με την Βουλγαρία, έχουμε υψηλή φορολόγηση
Για τις επιχειρήσεις μας έχουμε νομίζω μέχρι 45%, ενώ η γειτονική χώρα έχει 10% και 5 στα μερίσματα, σύνολο 15. Πιο χαμηλό πετρέλαιο, πιο χαμηλό αέριο που δεν έχουμε εμείς, πιο χαμηλούς μισθούς και ένα σωρό πλεονεκτήματα που μας κάνουν να μην είμαστε συμφέρον νομός για να επενδύσει κάποιος στο νομό μας. Γι' αυτό πολλές επιχειρήσεις από το νομό, 5.500 τα τελευταία 5 χρόνια, από το 9 μέχρι το τέλος του 2014, 5.500 επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Άνοιξαν περίπου 3.000, αλλά αυτές που κλείσαν ήταν παλιές και είχαν και προσωπικό, ενώ αυτές που άνοιξαν είναι νέες επιχειρήσεις. Ελπίζουμε να πάει καλά και να πάρω προσωπικό. Παλιά ήμασταν 300.000 κόσμος στο νομό. Τελευταία απογραφή έδειξε ότι έφυγαν από 197.000, μείναμε 177, 20.000 κόσμος. Όλοι μας ξέρουμε ότι οι νέοι, αυτοί που πάνε και σπουδάζουν, δεν γυρνάνε πίσω. Δεν υπάρχουν βιομηχανίες, δεν υπάρχουν βιοτεχνίες. Τι δουλειά να κάνουν? Φεύγουν. Άρα ένας νομός γερασμένος δεν έχει μέλλον. Ο κόσμος εδώ που δούλευε, τι έγινε? Απολύθηκε. Πόσα άτομα? 20. Στην Βουλγαρία θα προσλάβετε, φαντάζομαι, Βούλγαρους για αυτή τη δουλειά. 40. 40. Με όσα χρήματα δίνατε για τους 20 στην Ελλάδα? Λιγότερα. Με λιγότερα χρήματα από όσα δίνατε στους Έλληνες εδώ, θα πάρετε 40 άτομα στην Βουλγαρία. Ναι. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα της Βουλγαρίας έχουν φέρει την ανάπτυξη που θα περίμενε κανείς σε μια τέτοια χώρα? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί η Βουλγαρία, κακά τα ψέματα, διαθέτει ορισμένες από τις φτωχότερες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat. Όχι, δεν την έχουν φέρει την ανάπτυξη, την ποθούμενη από τις τόσες πολλές άμεσες ξένες επενδύσεις μεταξύ αυτών και τις ελληνικές. Νομίζω το παράδειγμα της Βουλγαρίας δίνει και μία απάντηση σε όσους λένε ότι η πτώση των αποδοχών στην Ελλάδα θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Δεν συμβαίνει αυτό κατά ανάγκη στη Βουλγαρία, η οποία παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι ενάντια στο να μοιάσουν οι μισθοί των Ελλήνων με αυτούς των Βουλγάρων ή των Αλβανών δίπλα ή των Τούρκων. Αυτό δεν θα δίνει τη λύση. Ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο είναι η ρευστότητα, η τραπεζική. Δεν έχουμε πρόσβαση. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ γίνανε με ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει δανεισμός. Το να πας σήμερα να ζητήσεις στην τράπεζα κάποιο κεφάλαιο είναι αστείο. Αντίθετα, στις γείτονες χώρες το τραπεζικό σύστημα είναι ανοιχτό και σε ανταγωνιστικά επιτόκια. Έχεις πρόσβαση σε χρήματα, θέλεις να κάνεις αγορές, να κάνεις αποθήκη, να έχεις πρόσβαση σε υλικά, να μπορείς να αγοράσεις κλπ. Έβγαλες πιστωτική κάρτα στη Βουλγαρία? Ναι. Εδώ δεν είχα τη δυνατότητα. Ναι. Σε πόσο χρόνο? Σε μία μέρα. Γι' αυτό θέλουμε στήριξη σαν επιχειρήσεις, όχι μόνο φορολόγηση, θέλουμε και στήριξη. Να στηριχτούν να μην κλείσουν άλλες, να γίνουν καινούργιες, να στραφούμε στην καινοτομία, στις εξαγωγές, όχι μόνο να πουλάμε στην Ελλάδα, να πουλάμε στα Βαλκάνια, να πουλάμε στην παγκόσμια αγορά. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό και δεν μπορούν να προχωρήσουν διότι δεν έχουν ρευστότητα οι τράπεζες. Τι έχει στο γραφείο που είναι από μετακόμιση? Ό,τι απέμεινε είναι εδώ. Θα κρατήσω και εδώ ένα ενθύμιο. Είναι η έγκριση του προϋπολογισμού μας, η χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί, την οποία δεν την πήραμε ποτέ. Η πρώτη δόση που έπρεπε να πάρουμε πέρυσι ακόμη ήταν ύψους 82.000 περίπου ευρώ και η δεύτερη θα ήταν άλλα τόσα. Και γιατί δεν την πήρατε? Δεν υπάρχουν χρήματα. Όλη αυτή η βιομηχανία έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της έχει μετεγκατασταθεί και εκεί ή αποκλειστικά εκεί, έχει φύγει από εδώ. Τι σημαίνει αυτό για τις ΣΕΡΕΣ? Για την κάθε κοινωνία σημαίνει καταστροφή. Σημαίνει καταστροφή. Λείπουν χρήματα, λείπουν μισθοί, λείπει ο κύκλος εργασιών των υπαλλήλων αυτών
Λείπουν μέσα από την αγορά στο τέλος όλα αυτά τα χρήματα. Λείπουν σε φόρους εισοδήματος, λείπουν σε ΦΠΑ. Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την επιβολή παρακράτησης φόρου 26% στην αξία των συναλλαγών με εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ανάμεσα στις 57 χώρες που επηρεάζονται είναι και η Βουλγαρία. Το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να μπλοκάρει τις λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές και να σταματήσει τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το μέτρο ισοδυναμεί με στέρηση ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Την ώρα που νομοί της Ελλάδος κοντά στα σύνορα μαραζώνουν, από την άλλη πλευρά, στη Βουλγαρία οι δουλειές ανοίγουν. Μια από τις πιο προσοδοφόρες επιχειρήσεις είναι και τα καζίνο. Σε απόσταση μικρότερη του 1 χιλιόμετρου από τον Προμαχώνα βρίσκεται το καζίνο Φίνιξ. Πόσα χρόνια λειτουργεί αυτό το καζίνο? Ο καινούργιος χώρος λειτουργεί 6 χρόνια. Μαζί με το παλιό είναι στον 12ο χρόνο. Το καζίνο προσφέρει, όπως όλα τα καζίνο, διασκέδαση. Δηλαδή θα έρθεις να πιεις το καφεδάκι σου, να πιεις το ποτό σου, να ακούσεις μουσική, να παίξεις λίγο, έχουμε εστιατόριο, θα φας. Τι κόσμος έρχεται στο δικό σας καζίνο? Έρχονται και Έλληνες και Βούλγαροι. Μέσο όρο είμαστε στις 12.000 το μήνα. 12.000 επισκέψεις, 12 με 15. Σε τι ποσοστό είναι? 70-30. 70-30. 70 Βούλγαροι. Έλληνες. 70% Έλληνες, 30% Βούλγαροι. Έρχονται να βάζουν, πιο πολλοί έρχονται για να βάλουν βενζίνη, γιατί η βενζίνη έχει διαφορά γύρω στα 30-40 λεπτά έχει στο λίτρο διαφορά και κατεβαίνουν να βάλουν βενζίνη. Εδώ η περιοχή, ποια ιδιαιτερότητα έχει? Εδώ είναι τα σύνορα τα συγκεκριμένα, είναι τα μεγαλύτερα σύνορα της Βουλγαρίας. Δηλαδή όλο το εμπόριο, ό,τι κινείται από Ελλάδα προς Ρουμανία και προς Ρωσία, περνάει από αυτό το δρόμο εδώ απ' έξω. Και οι παρανομίες? Παρανομίες υπάρχουν παντού. Τώρα νομίζω ότι αυτοί αρχίσανε και είναι πιο νομοταγές από εμάς. Ένα απλό παράδειγμα, άμα βγεις εδώ απ' έξω, έχει κάτι μικρά κιόσκια στημένα στα σύνορα, άμα δείτε κάτι μπαραγκούλες. Και βλέπεις όλοι, ότι όλοι έχουν ταμιακές μηχανές και έστω και για ένα λεύο κάτι να πάρεις, το χτυπάνε και είναι συνδεμένοι, είναι online με την εφορία. Αυτό το πράγμα σε εμάς δεν υπάρχει. Το Τελωνείο είναι μια υπηρεσία που σήμερα δίνει στο ελληνικό δημόσιο. Είμαστε 2.000 τελωνιακοί και σήμερα με τις εισπράξεις που έχουμε είναι γύρω στα 12 με 13 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Σε κάθε τελωνιακό δηλαδή, για κάθε τελωνιακό αντιστοιχούν 6 εκατομμύρια εισπράξεις που δεν τις έχει καμιά υπηρεσία και η εφορία έχει πολύ λιγότερα. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι ένα X-ray. Έχουν οι Βούλγαροι X-ray μηχάνημα που περνάει από μπροστά το φορτηγό και λες και το βγάζεις φωτογραφία, ας πούμε. Μας κάνανε επίδειξη και βλέπουμε πώς είναι τα μήλα μέσα στα κυβότια. Βλέπουν τα πάντα. Εμείς για να βρούμε κάτι πρέπει να μπουν οι συνάδελφοι μέσα στο φορτηγό με τους φακούς, να κάνουν έρπιν πάνω στα φορτηγά με τους φακούς για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάτι. Είμαστε τώρα στη διαδικασία να αγοράσουμε 14 X-ray αυτοκινούμενα, τα οποία θα μπορούν να κινούνται στην επικράτεια και να πηγαίνουν όπου τα χρειαζόμαστε. Τώρα, επιπλέον αυτών των ελέγχων, και επειδή τα τελωνεία βρίσκονται στην αναδιοργάνωση, όπως εξήγηλε και η κυρία Σαββαϊδού την προηγούμενη εβδομάδα, η Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, θα κάνουμε 12 κινητές ομάδες δίωξης σε όλη την επικράτεια, οι οποίες θα κινούνται σε όλους τους άξονες και θα κάνουν ελέγχους προληπτικούς και δίωξης.
Ποιες δουλειές πιστεύετε ότι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για επιτυχία σε αυτή τη στιγμή? Για τώρα εδώ? Ναι, ναι. Ό,τι αφορά οικοδομή και φαγόσιμο. Για να κάνω πραγματικές δουλειές στη Βουλγαρία. Ούτε να μεταφέρουμε κέρδη, ούτε να κάνουμε αεριτζίδες για δουλειά σου. Οι αεριτζίδες που έρχονται, τι δουλειές κάνουν? Οι αεριτζίδες μεταφέρουν κέρδη. Δηλαδή, ξέπλυμα, που λένε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Να οικονομήσεις έτσι σε μία νύχτα δεν υπάρχει πουθενά. Εδώ θέλει δουλειά. Όπως θέλει και στην Ελλάδα, θέλει και εδώ δουλειά. Πηγαίνετε στην Ελλάδα? Όχι συχνά. Πηγαίνω μία-δύο φορές το μήνα. Εδώ τους δικούς μου και άλλες δύο-τρεις φορές πάω εδώ στην περιοχή μας, Ιδεόχαστο και στα άλλα χωριά για να ψωνίσω πρώτης ανάγκης. Σας λείπει καμιά φορά? Πολύ. Συνέχεια. Τι σας λείπει? Τα πάντα. Θα το σκεφτείτε να επιστρέψετε? Είναι δύσκολο να γυρίσεις. Αν δες μία φορά εδώ, δεν γυρνάς αυτό. Όχι. Εδώ για business δηλαδή και το σπίτι σου να μένει στην Ελλάδα. Σαφώς το σπίτι, η οικογένεια θα μείνει κάτω, αλλά η business στην Ελλάδα πλέον είναι μόνο για ρομαντικούς. Αν ένας νέος άνθρωπος θέλει να έρθει στη Βουλγαρία για δουλειά, τι θα τον συμβούλευες? Εγώ σαν Έλληνας δεν θέλω να έρχεται κανένας εδώ πέρα. Εγώ θέλω να είναι κάτω στην Ελλάδα, να μην φεύγει κανένας από κάτω. Μακάρι για μένα να έχει κάτω δουλειές, να γυρίσουν όλοι εκεί. Δεν θέλω, ας πούμε. Τι ζωή κάνει ο Έλληνας επιχειρηματίας εδώ? Παλιά περνούσαν καλά, τώρα όχι όμως. Τώρα δυσκόλυψαν τα πράγματα και εδώ και τα άκοψαν όλα. Παλιά τι εννοείς? Παλιά είχε εδώ πέρα, είχε μπουζούκια, είχε τέτοια, πήγαιναν, έκαναν μαγκές, λουλούδια, σαμβάνες, τέτοια πράγματα που αυτοί εδώ πέρα δεν τα ήξεραν τι έκαναν στην Ελλάδα. Αλλά τώρα τέρμα. Καζίνο έχει, γυναίκες έχει. Έχει. Από αυτά όρεξη να έχεις και λεφτά. Και είναι γεμάτο. Φανατικούς παίκτες, φανατικούς πελάτες έχετε? Φανατικούς παίκτες έχει παντού. Δηλαδή σε όλα τα καζίνα έχει φανατικούς. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι, έχουν φάει κάποιο κόλλημα. Ζαμόνες. Ζαμόνες έχουν φάει κάποιο κόλλημα. Κόλλημα με τον τζόγο. Με τον τζόγο, ναι.